Ψηλά. Sorry, λίγο sorry. Που είπες ότι ξεκινάμε πάντα από εδώ. Εντάξει. Και μην περπατάς μα λέγα μετά. Πέτα. Άφησε, όχι, άφησε το να φύγει εντελώς από το okay. πλάνο. Εντάξει, να το βλέπεις κάπου εδώ. Πίσω. Οι απόκριες μπορεί να τελείωσαν, όμως εδώ τα καρναβάλια συνεχίζονται. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις Βόλου TV! Μερικοί πιστεύουν πως είναι απλά ένας κοινός θνητός. Άλλοι πάλι όχι. Είναι πάντα πιο ψηλός στην παρέα του, γιατί φτιάχνει μόνο στο τα δικά του τακούνια. Δεν φοβάται ποτέ μη χάσει τα κλειδιά του, γιατί δεν τα χρειάζεται. Η κοινωνία πιάνει πάντο καθημερινά. Αυτός καθημερινά πιάνει πάτους και τους επιδιορθώνει. Πάμε για μια συνέντευξη στο Τάκα Τάκα με τον Παντελή, που μας ανοίγει τα μάτια για ένα επάγγελμα με πολύ παρελθόν και από ό,τι φαίνεται πολύ μέλλον. What the fuck? Περίεργα αισθάνομαι μάλακα, έχω λίγο άγχος. Καλησπέρα, είμαστε εδώ στις Βόλου με το φίλο μας τον Παντελή. Ο οποίος έχει τσαγκαράδικο τη σήμερα ημέρα. Πες μας καταρχάς δύο λόγια για το τσαγκαράδικο εδώ πέρα. Από πότε είναι το μαγαζί? Το μαγαζί εδώ στις Βόλου βρίσκεται από το 67. Ο παππούς μου ήταν τσαγκάρης από το 44. Ήταν σε άλλο δρόμο στη Λούη πρώτα. Το 53 άνοιξε το πρώτο μαγαζί. Δούλευε σαν ένα μεγάλο μάστορα. Έφτιαχνε παπούτσια. Και το 53 άνοιξε το πρώτο μαγαζί και ξεκίνησε να φτιάχνει χειροποίητα παπούτσια. Ναι. Έφτιαχνε σανδάλια, πεδίλα και γυναικεία και πήγαινε μετά τη δουλειά του στα καπνοπολία στο κέντρο της πόλης και τα πουλούσε. Στη συνέχεια άνοιξε εδώ, το 67 όταν γύρισε από τη Γερμανία. Α, έφυγε η Γερμανία δηλαδή. Έφυγε η Γερμανία το 63 νομίζω, γύρω στο 63 και γύρω στο 67. Και άνοιξε εδώ στις Βόλου, που η ιδέα του μετά έγινε από να φτιάχνει παπούτσια, έγινε μόνο επιδιορθώσεις. Ναι, ναι. Που το είδε εκεί στη Γερμανία, σε σούπερ μάρκετ συνήθως και τέτοια, ναι. Σε τέτοια μέρη υπήρχε. Το όνομα το ισχύει από τότε το ίδιο? Το όνομα όχι, όταν ήμασταν πίσω στη Λούη ήταν Hollywood. Δεν ξέρω γιατί, του άρεσε πάρα πολύ ο κινηματογράφος μάλλον. Είχε μέσα φωτογραφίες από ηθοποιούς διάσημους. Και μετά όταν επέστρεψε εδώ και το έκανε καθαρά επιδιορθώσεις, το ονόμασε στο Τάκα Τάκα. Τάκα Τάκα, ωραία. Δηλαδή γρήγορα. Εγώ ξεκίνησα από μικρός, ήμουνα μέσα με τον παππού, με ερχόμουν να βοηθούσα, του καθάριζα τον μπάγκο του, έβαζα κόλλα σε σόλες. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε στην αρχή πολύ δουλειά, αλλά στη συνέχεια το αγάπησα. Και τα τελευταία 6 χρόνια μετά το σχολείο, εδώ μέσα. Α, δηλαδή στη δουλειά σαν επαγγελματίας είσαι 6 χρόνια. 6 χρόνια, κανονικά, ναι. Και κάνεις, φαντάζομαι, τα πάντα. Ό,τι έκανε τα και ο παππούς πλέον. Ό,τι έκανε ο παππούς και προσπαθούμε να το εξελίξουμε κι άλλο. Έχει αυξηθεί η δουλειά, ας πούμε, λόγω κρίσης? Δεν μπορώ να πω ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ, γιατί υπάρχει πλέον το φθηνό παπούτσι. Καλά, ναι, βέβαια. Αυτό είναι. Πολλοί κόσμος προτιμάει να δώσει με τα ίδια λεφτά που θα κάνει μια επιδιόρθωση να πάει να τα δώσει και να αγοράσει κάποιο καινούριο παπούτσι. Όχι τόσο καλό ποιοτικά. Και περνάει και προσωπικότητες δηλαδή από το μαγαζί. Έχουμε και τα τυχερά μας που και που έρχονται τίποτα διάσημη τέτοια. Για γυναίκες δεν ρωτάω γιατί ξέρουμε εδώ μένουμε και εμείς, οπότε... Είστε στη γειτονιά και είμαστε ξέρετε γειτονιά και βλέπουμε όλο. Μάτια έχουμε και... χαμός στη γειτονιά. Είσαι και κλειδαρά σε πρώτη φάση. Ναι. Και τι άλλο? Και υλικά υποδηματοποιίας πουλάμε, δηλαδή πουλάμε χρώματα, αποσμητικά, διαβροχοποιήσεις για παπούτσια. Κλειδαριές ποδηλάτων, πάτους. Άπατο. Λοιπόν, για πες με τη Σβόλου καταρχάς εδώ πέρα, πιστεύεις ότι μπορεί να αναπτυχθεί και άλλο δρόμος? Χωράει. Εννοείται, ήδη υπάρχουν πολλά μαγαζιά καινούργια που έχουν ανοίξει και σιγά σιγά ο δρόμος θα εξελιχθεί και άλλο, θα πάρει μπρος. Ναι. Ελπίζω το team σας να... πώς το λένε? Κόλλησα.
Εσύ τι να προτείνεις, ας πούμε, εδώ, αν θα κάναμε κάτι γενικότερα σαν δράση. Θα μπορούσατε μια μέρα να κλείσετε το δρόμο της Βόλου και να τον κάνετε πεζόδρομο. Και να γίνει πεζόδρομος και να έχει περατζάδα, να γίνει κάποια συναυλία εδώ στις Βόλου, πιστεύω, θα ήταν απίστευτο. Ναι. Το αρνητικό είναι ότι εισπνέεις πολύ κόλλα. Υπάρχει πολύ μυρωδιά, απίστευτη, φεύγουμε από εδώ το βράδυ και πονοκέφαλο. Έχουμε πονοκέφαλο και η σκόνη. Αλλά πλέον έχουμε πάρει καλά μηχανήματα, οπότε δεν έχουμε καθόλου σκόνη. Δεν με αποθεί τίποτα από τη δουλειά μου. Αλήθεια, την αγαπάω τόσο πολύ που μπουστάρω. Έρχομαι και άλλες ώρες, δηλαδή όταν είναι κλειστό το μαγαζί, κάθομαι μόνος μου, ασχολούμαι. Σε βλέπουμε, ναι, όντως ισχύει. Και από παπούτσια τα πάντα. Μπότες, ορειβατικά μποτάκια, αναρχητικά φτιάχνουμε. Τα πάντα. Πολλά που άλλοι δεν τα κάνουν, ας πούμε. Κάνουμε και κάποια custom παπούτσια. Που άλλος πιστεύει ότι δεν έχει κάτι να ασχοληθεί τόσο πολύ. Δηλαδή προσθέτουμε κομμάτια λεοπαρδαλέφιδε και ζεμπρέ και τα κάνουμε πολύ σφαγγίλα. Άρα ξέρεις να κατασκευάζεις και εσύ παπούτσια, έτσι, στην ουσία. Ναι, στην ουσία μπορεί ναι. Μπορεί να πάρεις ένα πάτρον και να το φτιάξεις από την αρχή. Ναι, πιστεύω ότι αν κάτσω να ασχοληθώ, τα μηχανήματα, τα καλαπόδια, όλα υπάρχουν και από τον παππού έχω κάποια εργαλεία. Θα ήθελα πάρα πολύ να φτιάξω το δικό μου παπούτσι, είναι το όνειρό μου. Αξίζει να το φτιάξει γιατί αυτό το δέρμα αντέχει. Ακριβώς. Αλλά μας έχουν φέρει ένα σταράκι, παιδιά, που ήταν χάλια. Χάλια, σου λέω, έλειπε το πίσω κομμάτι και τους το έφτιαξα. Τα ξεχασμένα, το πάνω από ένα μήνα είναι προειδοποιητικό, είναι σχετικό ότι τα κρατάμε ένα μήνα για να τους φοβήσουμε λίγο να έρθουν να τα πάρουν. Τα κρατάμε 6 με 7 μήνες, αλλά έρχονται κατοικίες και μετά από 2 χρόνια ψάχνουν τα παπούτσια τους. Τα δίνουμε συνήθως σε αυτούς που δεν έχουν παπούτσια. Αυτό, πολύ σωστά. Ακριβώς. Και το απίστευτο είναι ότι κάποιοι έχουν 10 και 20 ζευγάρι και ίσως λίγα να λέω και κυκλοφορούν έξω άνθρωποι ξυπόλοιτοι. Τα βγάζουμε έξω και κάποιος που είναι ξυπόλοιτος. Θα τα φορέσει και έχει βρει τη χαρά του. Ναι. Άμα καταφέρετε και κλείσετε τη Βόλου, θα κάνουμε και τέτοιο. Εντάξει, τη Βόλου τελευταία. Ρε συνέδευση. Ναι. Πώς επιλέγει εσένα από τον άλλον τσαγκάρι, δηλαδή, γιατί να τα φέρεις εσένα και μετά πάει στον παραδίπλα. Γιατί μάλλον ξέρει ότι κάνω καλή δουλειά και είναι ευχαριστημένος, ρε φίλε. Γι' αυτό. Ναι, από στόμα σε στόμα δηλαδή. Από στόμα σε στόμα, πάντα. Είμαστε πάντα ευγενικοί. Σας παρακαλώ, τι θα θέλατε. Έχουμε μπαταρίες. Κινητό, τι θες. Δεν βλέπουμε και συχνά, ας πούμε, τις νεαρούς, ρε φίλε, σε αυτό το επάγγελμα. Γι' αυτό δηλαδή επιμένω στο ότι τι σε τραβάει να είσαι στη δουλειά. Συνήθως ο τσαγκάρης της γειτονιάς, ειδικά, είναι πάντα ο παππούς. Ναι, πάντα. Ναι. Δηλαδή, ούτε καν στην ηλικία του πατέρα. Ίσως επειδή ήταν τόσα χρόνια και ξεκίνησα από μικρός γι' αυτό. Και η μητέρα μου, ναι. Όλη η οικογενειακή επιχείρηση, ο αδερφός τώρα προσπαθούμε να τον βάλουμε. Άντε, παππούς. Παππούς. Respect. Ναι. Και εδώ μαμά, η αδερφή της και η γιαγιά μου. Όλοι μέσα στο τσαγκαράδικο, φίλε. Δε. Μαμά μου είναι εδώ, με τη γιαγιά μου και τη μεγάλη αδερφή. Η μικρή της αδερφή είναι στην κοιλιά ακόμα μάλλον. Εδώ ο παππούς μου έφτιαχνε παπούτσια, παραγγελίες. Συνήθως στις παλιά εις Βόλου κυκλοφορούσαν πολλοί γιατροί και δικηγόροι. Μεγαλοδικηγόροι. Και είχε πολλούς πελάτες γιατρούς και δικηγόρους ο παππούς μου, όπου κατασκεύαζε παππούτσια για αυτούς. Έχει έρθει άλλη και μας έχει ζητήσει σπόρους για καρπούζια, ρε φίλε. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω, αλήθεια. Λέει, μήπως έχετε σπόρους για καρπούζια. Πολύ φωτογραφία, ωραία. Πολύ ζεστό μαγάζι γενικότερα. Δηλαδή, γενικά πολύ λίγο... πράγμα έχει το μαγάζι μέσα, ρε φίλε, αλήθεια. Όσοι μπαίνουνε, μένουνε. Θέλουν να χαζέψουν, θέλουν να βλέπουν, δεν χορταίνει το μάτι σου. Ισχύει, και αυτό είναι και το ωραίο. Ναι, είναι από τα πιο έτσι, παλιά φτιαγμένα τσαγκαράδικα που έχουν απομείνει. Γιατί όλα είναι, ξέρεις, όλα τα ίδια χρώματα πλέον, είναι στημένα. Εμείς έχουμε κρατήσει και από το πράγμα τα ράφια από τον παππού. Έχει, εντάξει. Κύριε Παντελής είναι, μπαίνεις 22 χρονών. Thank you.
Τι? Γαυγίζει ο τηλέμαχος. Αφού το εξήγησα ρε πως έχει μόνο 2 εξάδες μπύρες στο φαρμακείο. Και στην τελική να σου πω κάτι, παπαγάλος είναι ρε, πες του να πάει να τις πάρει μόνος του. Άιντε γεια. Κυρίες και κύριοι, διαφημίσεις. Τι κάνει η γιαγιά κόκκινο σκουφίτσα? Τα ίδια όπως είμαστε. Το δουλεύει το πριόνι? Φου και φου. Το γνωστό. Γιατί φοβάσαι να το πεις? Όλη μέρα στέλνει η γιαγιά. Και ποιο να στείλει, γιατί έχει άλλο εγγόνι? Βγήκε καινούριο στην ιστορία? Το αγόρι εκεί γιατί δεν μιλά? Συστήσου καλέ. Κατάλαβε, γεια. Κρυονίζεται, γεια. Καλώς το κορίτσι. Γεια σου και γεια. Καλά είσαι βλέπω σήμερα, καλύτερα. Ναι, δεν θα με στέλνεις γιαγιά συνέχεια να σου παίρνω εγώ τα πράγματα που θες? Γιατί? Δες τι σου πήρα. Αυτά που μου ζήτησες. Ευχαριστώ. Αυτά που χρειαζόμουν. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι η καλύτερη ο κύριο του Φίτσα μου. Είσαι καλύτερη. Να σε καλά. Φίλε. Τα αγαπημένα μου. Σβολέτ. Γιατί σβολεύει. Επιστρέψαμε. Η αγάπη σήμερα είναι ένα διέξοδο. Παλιότερα την έβρισκαν εύκολα οι άνθρωποι. Σήμερα είναι περικυκλωμένη από τσιμέντο και εκτρώματα. Εκεί που είναι κρυμμένη, άντε να τη βρεις, αν δεν είσαι γάτα ή σκουπίδι. Πού είναι άραγε η αγάπη? Εμείς την βρήκαμε και προσπαθούμε να την κρατήσουμε ζωντανή. Φύγαμε για οδό αγάπης. Εδώ μένω, λέω, τι ωραίο να είναι. Χαίρετε. Γεια σου, Άλεξ. Είμαστε στην οδό αγάπης. Ένα μικρό στενάκι κοντά στη Βόλου. Είμαστε με τον Δημήτρη ή Μίτσο, όπως θέλετε πείτε τον. Για να μας πείτε πράγματα για αυτό το δρόμο που εμάς προσωπικά δεν μας άρεσε τόσο. Να δούμε και αυτόν που μένει εδώ. Ούτε εμάς μας αρέσει. Είναι ένα διέξοδο, οπότε δεν αερίζεται όσο πρέπει. Οπότε η βρωμιά μένει. Έχουμε συγκεντρώνονται εδώ πέρα και σκυλιά και γατιά. Ναι, τα γατιά που καλά, είναι συνέχεια. Ωραία ζώα, δεν πειράζουν, το θέμα είναι οι άνθρωποι, όχι τα γατιά. Ναι. Άρα βρωμίζουν και αυτά με τη σειρά τους, οπότε δεν έχουν καλή ποιότητα ζωής. Και εντάξει, γενικά επειδή είναι τόσο στενό και είναι μια πολυκατοικία δίπλα στην άλλη, δεν έχουμε τόσο, δεν φαίνεται τόσο πολύ ο ήλιος. Ναι, τα παράπονα μου στο δήμαρχο. Το σπίτι αυτό το νοικιάζουμε πάρα πολλά χρόνια, εγώ είμαι ήδη 7, φοιτητής. Την έχεις ζήσει την αγάπη για τα καλά? Την δηλαδή έχω φάει πολλά χρόνια την αγάπη. Ναι, όλες οι άλλοι οδοί είναι λίγο παραγωνισμένες. Λίγο να από τον οποιοδήποτε, και από τον δήμαρχο, και από την καθαριότητα και από οτιδήποτε. Σίγουρα πρέπει να καθαριστεί. Και αυτό, γενικά έχουμε πολλά παράπονα με τα γατιά και τους ανθρώπους που πετάνε πολλά τρόφιμα στα γατιά, οπότε βρωμίζει και αυτό με τη σειρά του κι άλλο. Δεν μπορούν να βάλουν και τίποτα φυτά, τίποτα λουλούδια, δεν φυτρώνει τίποτα, ειδικά από αυτή την πλευρά. Κινητικότητα υπάρχει γενικά, υπάρχει αγάπη καθόλου? Όχι, αγάπη δεν υπάρχει. Στον δρόμο? Όχι. Ανεργία έχουν πολύ σε αυτό το στενό.
Ναι. Έχουν κλείσει όλες οι βιομηχανίες. Μαλακίες λέω τώρα. Αυτή η σχολή χορού. Ναι, γιατί είναι η μοναδική, χορού, το μοναδικό μαγαζί. Ναι, αυτή η σχολή χορού πρέπει να είναι πολύ γνωστή. Ναι, εντάξει. Κάποιοι έχουν κάνει παράπονα, έχει έρθει η αστυνομία φαντάζομαι, αλλά δεν έχει γίνει κάτι. Συνεχίζουν και πατάνε τρόφιμα, όπως είπαμε. Γιατί αυτό, προσπαθούν να φροντίσουν και να μεριμνήσουν για τα γατιά. Τα τρόφιμα παραμένουν κάτω και σαπίζουν, οπότε ναι, τα πετάνε έτσι. Θα έπρεπε, ας πούμε, να υπάρχει κάποια άλλη μεταχείριση, ας πούμε, να υπάρχει κάποιο ειδικό σημείο που τα βάζουν τα τρόφιμα. Έχουν και κάδους εκεί πέρα, αν θέλετε, μετά δείξτε τους. Οπότε, όταν γεμίζουν αυτοί, είναι ακόμα χειρότερα για μας. Τι άλλο? Μία λέξη που σου έρχεται για την αγάπη, όπως τη βλέπεις εδώ, όπως την έχεις στο μυαλό σου εσύ. Σε σύγκριση με τον δρόμο, με τη ζωή, με. Όχι, βασικά το είναι πολύ αντίθετα. Η αγάπη με το στενό. Δέντρα δεν υπάρχουν, προφανώς. Αμάξια υπάρχουν πολλά. Εγώ παράπονα έχω ακούσει από έναν από τη μία πολυκατοικία να φωνάζει τον άλλο στην απέναντι, ας πούμε. Γιατί πετάνε που να είναι από τη μία πολυκατοικία, πετάνε τώρα κάτω τα τρόφιμα. Έτσι, να είσαι, ας πούμε, στο δεύτερο και να πετάς στο γατί να φάει. Δεν γίνεται να τα φάει όλο το γατί. Θα αφήσει πολλήματα. Οπότε αυτά σαπίζουν. Και έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Τα καλά είναι αυτό, ότι αν και είμαστε δίπλα στην Εγνατία και πολύ δίπλα στη Σβόλου, έχουμε πολύ ησυχία. Αυτό είναι καλό. Εντάξει, και το ησυχία είναι και αυτό υποκειμενικό. Γιατί υπάρχει και μια εκκλησία, ξέρω εγώ, εδώ πέρα, μια πεντηκοστιανή. Οπότε είναι αμερικάνικου τύπου, ας πούμε. Οπότε κάτι Κυριακές έχουν drums. Ναι, soul, drums, πιάνο. Και ξέρω εγώ, αλληλούια, τι λένε αυτοί οι πολλοί. Αλληλούια. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο, ξέρω εγώ, τι άλλο θέλετε. Μια φορά και έναν καιρό ήταν η ιδέα. Η ιδέα συνάντησε την έκφραση και μαζί γέννησαν τη δράση. Η δράση έφερε τη λύση και όλα μαζί έφεραν την επανάσταση. Αυτό είναι το... Είμαστε deep in the top. Αναμείνατε στον υπολογιστή σας. Ευχαριστούμε και το Σβόλου TV, το οποίο είναι... Yeah! Είναι μια καινούργια φάση, τέλος πάντων. Ένα κανάλι στο YouTube, τέλος πάντων, που κάνει κάτι ωραία επεισοδιάκια. Θα είμαστε και εμείς στο δεύτερο Σβόλου TV. Λοιπόν, καλησπέρα. Είμαστε στο Svolution, είμαστε με τους Deep in the Top. Πείτε μας και τα ονόματά σας πρώτα απ' όλα, παιδιά. Είμαι ο Νίκος. Μιχάλης. Μινάς. Φίλιππος. Και τι παίζει ο καθένας σας? Εγώ παίζω κιθάρα και τραγουδάω. Εγώ παίζω πλήκτρα και δεν κύριο λόγο. Και δεύτερα φωνητικά και τσέρι. Εγώ παίζω μπάσο. Και εγώ τύμπανα. Εγώ δεν τραγουδάω. Εσείς πώς θα το χαρακτηρίζατε, ας πούμε, το είδος της μουσικής σας? Η βάση είναι το blues, θα έλεγα. Αλλά όσο μεγαλώνουμε και γουστάρουμε και άλλες μουσικές, τα χώνουμε και άλλα πράγματα μέσα. Τι ηλικία είστε? 19 είμαστε όλοι. Όλοι 19? Σύσομαι. Όλοι. Αυτοί που σπουδάζετε κάτι σχετικό με τη μουσική ή... Μόνο εγώ. Μάστερς. Μόνο εσύ. Ηλεκτρολόγος. Εγώ μαθηματικό. Εγώ τα παράτησα για να ασχοληθώ μόνο με την ιδέα. Μόνο με τη μουσική. Καλά εξηγήθηκες. Κάποια εμφάνιση τώρα στα κοντά έχετε? Τα 4 Απριλίου Γιάννενα, 5 Κέρκυρα και τέλη Απρίλη, εκεί η δεύτερη εβδομάδα του Πάσχα, πάμε Αθήνα. Έχουμε κλείσει ένα live 27 Απριλίου. 10 Μαΐου στο 10 Μαΐου. Πολλά ανεβασμένα πράγματα στο YouTube από ηχογραφίες δικές σας. Τα κομμάτια τα γράφετε όλοι μαζί ή υπάρχει κάποιος που ξεκινάει, ας πούμε, και πατάτε πάνω?
κάποιος από όλους μας ξεκινάει. Τις περισσότερες ιδέες τις φέρνει ο Νίκος σαν κιθαρίστας, ας πούμε, που γράφει και στίχους. Κάποιες ιδέες έχει και ο Μινάς και ο Μιχάλης. Γενικά τον τζαμάρουμε όλοι στο στούντιο το κομμάτι. Δεν είναι η γενιά μας που παίζει τέτοιες μουσικές. Ναι, αλλά είναι... Δεν είναι πολύ που τις ακούει καν, ας πούμε. Είναι διαχρονική μουσική όμως. Σε πολλές σύγχρονες μουσικές, ας πούμε, ακούς την blues. Στον Τζον Μέιερ, στον Τζον Λάγκ, ας πούμε. Και στη Σακύρα. Δεν είναι θέμα ηλικίας, θέμα γενιάς. Στην Αμερική σίγουρα υπάρχουν 20χρονοι που να παίζουν την blues. Σίγουρα. Και να ακούνε. Σίγουρα. Ναι. Γιατί έξω προφανώς είναι και πιο γνωστή αυτή η μουσική, έτσι. Το έξω καθόλου. Εννοείς να φύγουμε ή να φύγουμε μόνοι με ή να πάμε απ' έξω, ας πούμε. Αυτές είναι όντως δύσκολες αποφάσεις που λέει ο Νίκος, γιατί είναι το θέμα ότι ο καθένας έχει και λίγο τη δική του ζωή εδώ. Δηλαδή, οπότε το να φύγουμε έξω είναι πολύ παρακινδυνεμένο. Δηλαδή θέλουμε σίγουρα να βγούμε έξω για ένα tour, ας πούμε. Ναι. Αυτό το έχουμε συζητήσει, ας πούμε. Κάπως να παίξουμε. Ναι, να παίξουμε κάπου σε φεστιβάλ έξω. Αλλά το να φύγουμε μόνοι είναι πολύ. Είναι επιλογή ζωής, ρε παιδί μου, ναι. Είναι τέτοιο πράγμα. Καταβάλουμε, ας πούμε, κάποια πράγματα. Εντάξει, στο εξωτερικό, αν πάμε να βγούμε έτσι όπως παίζουμε τώρα, θα φάμε τα μούτρα μας. Γιατί υπάρχουν μπάντες οι οποίοι είναι και μικρότερες από εμάς, που παίζουν πολύ καλύτερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνουμε εσωστρεφείς. Σίγουρα η εξωστρέφεια βοηθάει και όταν φας τα μούτρα σου, μετά θα γίνεις καλύτερος. Αλλά ας καταφέρουμε πρώτα να μας ξέρουν οι μαγαζάτορες της Θεσσαλονίκης με το μικρό μας όνομα, ας πούμε. Ναι. Σιγά σιγά μεθοδικά να ανεβαίνεις, γιατί άμα πας να κάνεις μεγάλα βήματα, μάλλον θα φας τα μούτρα σου, που είπε και ο Μάικ. Αυτό, ας πούμε. Ή αν είσαι τυχερός, δεν θα φας και μετά μπορεί να γεμίσει αέρα το κεφάλι, ας πούμε. Και να... Ναι. Ναι, αυτό είναι πολύ χειρότερο, νομίζω. Στα live σας παίζετε δικά σας κομμάτια. Κυρίως. Τώρα σχεδόν. Πλέον κυρίως δικά μας κομμάτια. 60-40, 60 δικά μας, ας πούμε. 60 δικά σας. 100. Δεν παίρνει 100 κομμάτια. Ναι, έχουμε 60 κομμάτια. Τώρα που θέλουμε να κάνουμε αυτή την επένδυση, ας πούμε, να κόψουμε CD, μπήκαμε στη διαδικασία να σκεφτούμε CD, ίντερνετ ή και τα δύο, ή βινήλιο. Υπάρχουν τα εξής στενά, ότι το CD έχει πεθάνει, δηλαδή δεν αγοράζει ο κόσμος CD πια. Ναι. Και το βινήλιο είναι της μόδας, αυτό που λέει ο Μάικ, αλλά απ' την άλλη είναι και πιο ακριβό. Πάντως, φαντάσου τώρα εμείς να πηγαίνουμε στη Ξάνη, ξέρω εγώ, και να πάμε τη συγκοινωνία και να κουβαλάμε τα βινήλια. Εμείς, ας πούμε, ο σκοπός μας είναι παίζουμε εκεί πέρα, μας βλέπει ο κόσμος, άμα μας αρέσει, παίρνει και το CD μας, κατάλαβες, συντάκι. Θα έρθει δηλαδή να πιει μια μπίρα, δώσει και 10 ευρώ, να πάρει ένα βινήλιο, σιγά μην γίνει αυτό. Ναι, και αυτό εξαρτάται σε τι κόσμο απευθύνεσαι. Ναι, όμως, να πες. Υπάρχουν αυτοί που έρχονται επειδή, πιτσιρικάδες παίζουν blues, που είναι μεγάλοι και γουστάρουν αυτή τη μουσική, ναι. Αλλά κατά τα άλλα είναι κόσμος στην ηλικία μας. Τι ζωή είναι. Εγώ είμαι πιγμήλος.
Σε καραγκιόζη. Μάλλον εγώ έπρεπε να μην το πει. Παιδιά εκεί πάνω, πάντως τσόντα γυρίζει, δεν μου το βγάζει την άδεια. Παράντα. Όλοι γυρίζουν να κοιτάξουν. Φωτογραφίε συνεχόμενα και δεν ξέρω τι. Μια παιδιά, άμα είναι τσόντα, όλο τη βίτσα. Βγάζει με συνεχώς. Ευχαριστώ πολύ, καλώς σας βράδυ.